Μπορείτε να μας πείτε γιατί κάνουμε το σταυρό μας? Μάλιστα. Εδώ θα μπορούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ξανά πει για το σημείο του σταυρού. Δεν πειράζει όμως αν ανανεώνουμε το θέμα αυτό. Καταρχάς, όταν κάνουμε το σταυρό μας, παιδιά, εκφράζουμε δύο βασικά και θεμελιώδη δόγματα της πίστεως. Το δόγμα του Αγίου Τριαδικού Θεού και το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Εγκολπώνομαι, συνεπώς, αυτά τα δύο δόγματα, άρα είμαι χριστιανός. Πώς? Όταν επιθέτω, βέβαια, το σημείο του σταυρού επάνω μου, σημαίνει εγκολπώνομαι. Μάλιστα, μερικοί όταν κάνουν το σημείο του σταυρού, περισσότερο, μάλιστα, ή μία φορά ή τρεις φορές ή 10 φορές, δεν έχει σημασία, με την παλάμη τους, έτσι, πιάνουν το στήθος, έτσι, κάνουν αυτό το πράγμα, δηλαδή κάνουν το σταυρό τους, όπως σας δείχνω τώρα, και μετά κάνουν μια, σαν μία μικρή υπόκληση κλπ. Είναι και κάτι όμως ακόμα, ότι με τον τρόπο αυτό σαν να ήθελα να εγκλωβίσω, να κρατήσω, να οικειωθώ τον Τίμιο Σταυρό για να έχω την ευλογία. Δηλαδή ότι είναι δικό μου, κάτι που το θέλω εγώ, επιθυμώ να το κρατώ. Αλλά για να δούμε ποια είναι αυτά τα δύο δόγματα, πώς εκφραζόμεθα. Όταν ετοιμαζόμεθα να κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού, σημειώνουμε με τα τρία μας δάκτυλα σε ίσιν. Σε ίσιν, προσέξτε εδώ, σε ίσιν, όχι αυτό το πράγμα, σε ίσιν θα λέγαμε διάσταση, εκφράζουμε τον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο, ότι ο Θεός είναι τριαδικός και είναι ίσως και ο Πατήρ, και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι ίσα πρόσωπα με τον Πατέρα και μεταξύ τους είναι ίσα πρόσωπα, δεν είναι κάτι πιο πάνω, πιο μεγάλο, πιο μικρό. Και έτσι, με το να κάνω με τα δάχτυλά μου αυτά τα τρία δάχτυλα, να κάνω το σχήμα στο ξεκίνημα του Σταυρού, σημαίνει πιστεύω εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών, το πρώτο και θεμελιώδες δόγμα πίστεως και σωτηρίας. Και διακρίνομαι φυσικά από όλους τους άλλους, τους μη χριστιανούς. Δεύτερον, όταν κάνω το σημείο του Σταυρού, σημαίνει πιστεύω στην ενανθρώπιση του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, ότι είναι ο Θεός Λόγος, ο οποίος ενυνθρώπισε και εσταυρώθη. Έτσι με το σταυρό εκφράζω το λεγόμενο μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Πιστεύω δηλαδή στην ενανθρώπιση και τη θυσία του Ιησού Χριστού. Αυτά τα δύο είναι εκείνα τα οποία βέβαια με σώζουν. Από αυτά τα δύο δόγματα απορρέουν όλα τα άλλα τα στοιχεία της πίστεώς μας. Αυτό λοιπόν σημαίνει κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Φυσικά πολλά θα είχα να σας πω, και βέβαια ακόμη και πολλά θα μπορούσατε να ακούσετε, όπως φερυπίν με το χέρι μου στο μέτωπο εδώ κάτω στην κοιλία και τα λοιπά, τι σημαίνει αριστερά δεξιά. Τα παραλείπω αυτά, τα είχα πει κάποτε άλλοτε, παρά μόνο σας λέγω ότι τι σημαίνει κάνω το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Μπορούμε δε να σταυρώνουμε όχι μόνο τον εαυτόν μας, αλλά και πρόσωπα και αντικείμενα. Όταν θέλουμε την ασφάλεια φερυπίν προσώπων, ένα πρόσωπο δικό μας φεύγει, πάει έξω, ξέρω εγώ, μπορούμε να το σταυρώνουμε το πρόσωπο αυτό. Ή ακόμη αντικείμενα μπορούμε να τα σταυρώνουμε. Τα πάντα μπορούμε να σταυρώνουμε, να επιθέτουμε το σημείο του Σταυρού για να υπάρχει αυτή η ασφάλεια. Αν θέλετε ακόμη, το σημείο του Σταυρού είναι το φόβητρον των δαιμόνων. Είναι και το αλεξιτήριον των δαιμόνων. Θα πει αλεξιτήριον, εκείνο που απομακρύνει. Το ρήμα άλεξ, έτσι, αλεξίβροχων, αλεξίπτωτων, αλεξικέραυνων, αλέξανδρος και το καθεξής. Όλα αυτά έχουν τη ρίζα άλεξ, που σημαίνει κάτι που απομακρύνω. Έτσι είναι αλεξιτήριον ο Τίμιος Σταυρός του Σατανά. Απομακρύνει τον Σατανά. Και
Έτσι δείχνουμε ότι ανήκουμε επιπλέον εις τον Ιησούν Χριστόν. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Έχετε πειρασμό, κάνετε το σημείο του Σταυρού. Έχετε δυσκολία, κάνετε το σημείο του Σταυρού. Μη διστάζετε να κάνετε παντού και πάντοτε το σημείο του Σταυρού. Αυτά και για αυτήν την απορία.